Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει την Θράκη σε περιοχή παραγωγής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγνοώντας για το κόστος στην οικολογική ισορροπία της περιοχής, καταγγέλει το γραφείο τύπου της Πράσινης Αριστεράς Θράκης. Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της, η Θράκη ήδη βρίσκεται στο όριο ανοχής φωτοβολταϊκών πάρκων και ανεμογεννητριών. Φωτοβολταϊκά πάρκα δημιουργούνται αχρηστεύοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών γίνονται σε περιοχές που προστατεύονται από το Natura 2000. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του ΣΟΤΑ, έχει ήδη σχεδιάσει να δημιουργήσει δύο αιωλικά πάρκα θαλάσσια σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Η Πράσινη Αριστερά δηλώνει ότι είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ενέργεια καταστρέφει αντί να προστατεύει. Είμαστε αντίθετοι, όπως τονίζουν, στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό. Το τεράστιο κόστος στην θαλάσσια ισορροπία του Θρακικού Πελάγους μπορεί να μην απασχολεί τους δεξιούς συντηρητικούς κύκλους της κυβέρνησης και των φίλων της, αλλά επιδρά στην καθημερινότητα των πολιτών και υποθηκεύει το μέλλον τους, οπότε απασχολεί όλους τους υπολείπους. Το ίδιο συμβαίνει και με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Τρίγωνο, που καταστρέφει τεράστιες δασικές εκτάσεις και ανατρέπει την περιβαλλοντική ισορροπία του Τριγώνου, υποβαθμίζοντας περαιτέρω το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Όπως καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Πράσινη Αριστερά, έχουν απόλυτο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Προτείνουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα με καθαρή ενέργεια, τον σημερινό τρόπο παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, η σημερινή προχειρότητα και ανατροπή της περιβαλλοντικής ισορροπίας τους βρίσκει απέναντι στην οικονομοκεντρική δεξιά λέλαπα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.